Άρη και Μιχάλη, γιατί γνωριζόμαστε, και καλημέρα και στους ακροατές του Πρίσμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε σημαντικά θέματα που αφορούν τους αγρότες και όσους μας ακούνε, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο με το πρόγραμμα νέων αγροτών. Ναι, ήδη υπάρχει ένα μίνι πρόγραμμα νέων αγροτών αυτή τη στιγμή που τρέχει. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια τα οποία μπορεί να πεις. Δεν είναι όπως ήταν παλιά στις δικές μας την εποχή. Πρέπει να έχεις δηλωμένη καλλιέργεια για να μπεις νέος αγρότης. Βέβαια, ο κόσμος που ενδιαφέρεται έχει ρωτήσει σίγουρα τους μελετητές που γνωρίζουν καλύτερα να κατατοπίσουν τους αγρότες ή τους υποψήφιους νέους αγρότες. Βέβαια, έχω μία ένσταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί είναι μικρή διάρκεια, είναι μίνι όπως το έχουν ονομάσει από το Υπουργείο, αλλά έχει αποδείξει το Υπουργείο ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται στην περιφέρεια και στην Ήπειρο. Ένα μήνα, μία εβδομάδα Πάσχα και 25 Μαρτίου που δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες, τι πρόγραμμα νέων αγροτών, δηλαδή ουσιαστικά 15 μέρες. Όποιος προλάβει, τριχάτε πουδαράκι μου. Mm-hmm. Και με μελετητές που μιλάω και ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν, λένε ότι είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε, mm-hmm. επειδή μας ακούνε και μου δίνετε βήμα, τουλάχιστον η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση ας φωνάξει να δώσει όχι μία μικρή παράταση, ας δώσει μία σημαντική παράταση για να ενταχθούν τα νέα τα παιδιά. Και ιδιαίτερα στα προγράμματα αυτά πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος νέος αγρότης ότι κανένας δεν σου χαρίζει λεφτά. Κάποιοι λένε όπως παλιά, στις πιο παλιές εποχές, έλα μου, θα πάρω 20.000 και εντάξει, και αγρότης, θα πάρουμε και ένα αγροτικό, θα πάρουμε και ένα τρακτέρ. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Εγώ τα μιλάω γιατί τα έχω ζήσει. Όταν σου δίνει κάποιος χρήματα, πρέπει να είσαι τύπος υπογραμμός τουλάχιστον σε αυτά που θα υπογράψεις. Δηλαδή, κάνεις μια σύμβαση με το ελληνικό κράτος και λες ότι εγώ για 3 χρόνια θα είμαι αγρότης. Τα προϋποθήματα είναι αυτά, να τα διαβάσουν καλά. Σίγουρα οι μελετητές θα τους τα πούνε. Mm-hmm. Οπότε, γνωρίζοντας τι ακολουθεί για τα 3 χρόνια, εισβάλλουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Και να μην καταντήσουν τα προγράμματα όπως κατάντησαν τα δικά μας, γιατί αν βάλουμε σε ποσοστό τα 8.500 άτομα που μπήκαμε το 2009, εγώ αμφιβάλλω αν τα 1.000 άτομα ή τα 2.000 άτομα έχουν παραμείνει αγρότες σε αυτό το πρόγραμμα που είμαι εγώ. Άρα, ουσιαστικά, μήπως χρειάζεται μια επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών, mm-hmm. με στόχο την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, η οποία θα βοηθήσει το κράτος μας, γιατί αυτή τη στιγμή το 85-90% γίνεται εισαγωγή. Για να γίνει κάποιος αγρότης χρειάζονται κάποια κριτήρια. Σίγουρα, ναι, τα κριτήρια έχουν αλλάξει και μπράβο και καλά τα αλλάξαν και διαφορετικά, αλλά οι στόχοι ποιοι είναι? Δηλαδή, να καλλιεργήσουμε 10 στρέμματα σπανάκι και εντάξει, και τι έγινε? Είναι βιώσιμο το σπανάκι? Μήπως πρέπει να πούμε ότι για να κάνεις μια καλλιέργεια, π.χ. θερμοκήπια, ή να έχεις δεντρώνες καλλιέργειες, μελιές, μήπως πρέπει να είμαστε πιο σύγχρονοι, να βάλει κριτήρια δηλαδή στο θέμα της ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι, για να γίνω ανταγωνιστικός στα ευρωπαϊκά προϊόντα? Σας δώσω ένα παράδειγμα. 10 κιλά από το Βέλγιο για να έρθουν εδώ, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στοιχίζουν 2 ευρώ τα 10 κιλά μαζί με τη συσκευασία. Mm-hmm. Εμείς πουλάμε 1,5 ευρώ το κιλό την περίοδο την οποία δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα παραγόμενου υλικού, mm-hmm. δηλαδή στην ντομάτα. Mm-hmm. Ας πούμε, για να φτάσουμε αυτές τις τιμές του Βελγίου τώρα, πρέπει να ρίξουμε το κόστος. Έτσι, το κόστος στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 30 πλάτσια από την έξω. Άρα μήπως πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά. Το κόστος παραγωγής. Βέβαια. Για να γίνουμε ανταγωνιστικοί λοιπόν και να κάνουμε νέους αγρότες που θα συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα, γιατί βάζοντας έναν αγρότη να καλλιεργεί ντομάτες όπως καλλιεργούσε ο παππούς του ή ο πατέρας του, είναι δωράδωρο για μένα. Δηλαδή, του δίνεις 17-20 χιλιάρικα και του λες πήγαινε, κάνε την ίδια τεχνική που έκανε ο παππούς εδώ και 30 χρόνια. Μήπως πρέπει να τα αλλάξουν όλα αυτά μέσα από τα σχέδια βελτίωση? Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Ξέρετε τι, για να σας διακόπτω λίγο, αλλά υπάρχει νοοτροπία, κύριε Ραβανέ, ότι όσο μεγαλύτερο, αν είναι μεγαλύτερο το κόστος παραγωγής, ότι γίνεται πιο παραδοσιακά και έτσι είναι καλύτερο το προϊόν. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία έξω? Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, στην ποιότητα δεν μπορεί να χτυπήσει κανένας, ιδιαίτερα τη Νότια Μεσόγειο και ιδιαίτερα την πατρίδα μας. Δηλαδή, αν κάνετε κι εσείς μια γευσηγνωσία, φάτε μια ντομάτα εξωτερικού και μία πρεβεζάνικη ή οποιοδήποτε θέλετε φάτε κριτική ή της ελληνικά ή ιταλική, θα δείτε τεράστιες διαφορές, έτσι. Κλιματολογικά είμαστε πολύ πιο ανώτεροι. Μπορούμε όμως να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί από τους Βόρειους Ευρωπαίους. Θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Όταν στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς και στην Πρέβεζα έχουμε 14, τα καύσιμα που χρειαζόμαστε εμείς για να ζεστάνουμε ένα θερμοκήπιο είναι λιγότερα. Άρα αυτό να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, στα προγράμματα νέων αγροτών, mm-hmm. και στα σχέδια βελτίωσης που δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να εξελίξουν τη δουλειά τους. Μήπως πρωταρχικό πράγμα πρέπει να είναι αυτό,
Πρώτα, δηλαδή, ποια έξυπνη καλλιέργεια, ποια καινοτόμα καλλιέργεια πρέπει να κάνουμε πλέον εδώ στην Πρέβεζα, γιατί οι παραδοσιακές, ναι, μεν αποδίδουν, αλλά είναι αρκετά ακριβές και όπως καταλαβαίνουμε, η τσέπη των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολη. Γι' αυτό οι περισσότεροι φεύγουν στα φτηνά σούπερ μάρκετ και στα φτηνά τρόφιμα για να φάνε. Για να το καταφέρουμε αυτό, μπορεί να βγάλουμε όμως και δύο προϊόντα. Μπορεί να υπάρχουν τα ντελικατέσεν τα οποία απευθύνονται σε άλλη τσέπη, έτσι, και υπάρχουν αυτά τα προϊόντα. Και υπάρχουν και προϊόντα τα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι ιδιαίτερα στο πρόγραμμα αυτών των αγωτών, φανταστείτε αυτή τη στρατηγική που κάνουν τώρα. Δηλαδή, ολόκληρο Υπουργείο λέει μήνυ πρόγραμμα νέων αγωτών ένα μήνα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ένα μήνα. 15 μέρες έχουμε αργίες. Τι ένα μήνα είναι λοιπόν. Ναι, αλλά συνήθως αυτά παίρνουν παρατάσεις, φαντάζομαι ότι. Και δεν το κάνει δύο από την αρχή. Και λέει, δηλαδή, ένα μήνα πάλι πρέπει να φωνάζουμε, ας πούμε, εμείς οι αγρότες, ας πούμε, να λέμε, δώστε αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, σε νέα παιδιά. Γιατί η Ήπειρος δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, δεν έχει πάρα πολλές αιτήσεις. Και γι' αυτό βγαίνουμε και λέμε εδώ και ευχαριστούμε, δηλαδή, το βήμα μας δίνεται, για να ακούσουν και τα νέα τα παιδιά, ότι δεν είναι κάτι κακό να γίνεις αγρότης. Είναι, καταρχήν, ο αγρότης είναι πλέον επιχειρηματίας και επαγγελματίας. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό, να το καταλάβει, δηλαδή, ο υποψήφιος νέος αγρότης. Από εκεί πέρα, σας λέω ότι δεν γίνονται οι δουλειές στο αρπακόλα όπως γίνονται μια ζωή. Έλα, θα δώσουμε και άλλη μια μικρή παράταση και άλλη μια μικρή παράταση. Δώσε ένα μίνι πρόγραμμα αγροτών δύο μηνών για να ξέρει ο κόσμος τι θα κάνει. Να προλάβει να κάνει τις αιτήσεις σοβαρά. Και η Ήπειρος ιδιαίτερα είναι μια ιδιαίτερη περιοχή με ιδιομορφίες και με χίλια δυο. Ο Κάμπος, η Λάρισα, η Μακεδονία, οι Σέρες, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, όπου θέλετε, που έχει μεγάλα χωράφια. Είναι τεράστιες διαφορές με εμάς. Μήπως πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε, αλλά αυτά και ο στρατηγικός σχεδιασμός να γίνει διαφορετικά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι μας ακούνε σίγουρα και από την Αποκεντρωμένη, αλλά και από την περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ της Πρέβεζας, μπορεί να βοηθήσουν. Τουλάχιστον άλλο ένα μήνα παράταση για να μπορούν να ενταχθούν περισσότεροι, ας διεκδικήσουμε για την Ήπειρο. Δεν με ενδιαφέρει μένα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να μπορέσουν περισσότερα παιδιά να ενταχθούν. Αλλά και αυτοί που θα ενταχθούν να ρωτήσουν, να ψάξουν και να κρίνουν σε ποιο μελετητή πρέπει να πάνε. Ποιος θα τους πει πιο καλά, δηλαδή να γίνει μια έρευνα αγοράς. Γιατί κανένας, το τονίζω, κανένας δεν σου χαρίζει λεφτά πλέον. Τα λεφτά δίνονται, αλλά δίνονται συγκεκριμένα για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένο χρόνο. Συνεχής ενημέρωση λοιπόν, οργάνωση και από την πλευρά του κράτους, αλλά και από την πλευρά των νέων αγροτών, για να ξέρουν και τι θέλουν και να... Ναι. Ωραία. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πάμε στο θέμα των μπλόκων με τους αγρότες που υπήρχε και αθώος. Ναι. Είναι στη Λάρισα. Στη Λάρισα έγινε προχθές ένα αγροτοδικείο και στις Σέρες. Τελικά αθώθηκαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Βέβαια, εγώ είμαι κατά του κλεισίματος του δρόμου. Δεν θεωρώ, και θεωρώ ότι γυρνάει μπούμεραξ εμάς τους αγρότες, και ήδη έχει φανεί αυτό και από τους συναδέλφους γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας. Μας κατηγοράνε συνέχεια, όποτε δεν έχει τη δουλειά, βγαίνετε έξω στους δρόμους και αυτά. Τέλος πάντων, αθωώθηκαν οι συνάδελφοι και δεν βλέπω ότι είναι σωστό το μέτρο του κλεισίματος στους δρόμους. Υπάρχουν άλλα μέτρα πίεσης για μένα προσωπικά, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα, η οργάνωση των αγροτών, και εκεί δυστυχώς είναι σκόρπια, όπως είναι και στην Πρέβεζα, όπως είναι και παντού. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σύλλογος ή ένας ενιαίος φορέας ο οποίος να καθοδηγεί. Η παλιά πασηγές με το παλιό μυαλό έκλεισε. Η νέα πασηγές έχει, υποτίθεται, νέο μυαλό με παλιά στελέχη που έχουν παλιό μυαλό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, και συνεχίζουμε. Δεν νομίζω ότι αυτός ο συνδικαλισμός και αυτές οι νοοτροπίες του κλεισίματος του δρόμου και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας μπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματα που έχουμε, έτσι, γιατί όλοι οι κοινωνικοί κλάδοι έχουν δίκαια αιτήματα, αλλά πρέπει να βρούμε διαφορετικό τρόπο. Έτσι, και από εκεί και πέρα και οι κυβερνώντες και η εκάστοτε κυβέρνηση και οι πολιτικοί πρέπει να σκέψουν, γιατί ακούμε για προεκλογική περίοδο, ακούμε εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό σε αγροτικό με ομπρέλα επάνω να τάζει. Έχω φίλο ο οποίος τον βρίζει τώρα, του έλεγα, εσύ τον έβαλες επάνω, γιατί τον έβαλες, δεν τον έψαξες. Τον πίστεψα, δεν έχει άδικο, μπορεί να έχει άδικο. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι, και πιστεύω ότι ο συνδικαλισμός, ο υγιής συνδικαλισμός, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να ενδιαφέρονται μόνο για τη δουλειά τους και όχι για την καρέκλα και τη θέση που έχουν. Δεν θα μιλήσω προσωπικά. Εμένα με λένε ακόμα πρόεδρο, εγώ τους λέω δεν είμαι πρόεδρος, είμαι ένας αγρότης, ένας συνάδελφος, και το απαιτώ
να γράφεται από κάτω ότι είμαι αγρότης απλός και δεν χρειάζεται ούτε κανένα πολυτελείο και αυτά. Ταυτόχρονα όμως αγωνίζομαι τόσο προσωπικά για μένα, αλλά και για τους συναδέλφους μου και ιδιότητα για τα νέα παιδιά. Εμένα δεν θα με ενδιαφέρει το πρόγραμμα των νέων αγροτών τώρα, γιατί έχω περάσει ηλικιακά, αλλά από εκεί πέρα μπορεί τα νέα τα παιδιά να βοηθήσουν διαφορετικά από την οτροπία που έχω εγώ. Αυτά για τον συνεργασμό, Χάρη και Μιχάλη. Πιστεύω ότι η χώρα μας χρειάζεται πολλά για να, για να προχωρήσει σε σοβαρά θέματα. Επειδή είπατε που σας λένε ακόμη και τώρα πρόεδρο, επί προεδρία σας πάντως έγινε η αγροτική αγορά. Δεν έγινε επί προεδρία μου, να το πούμε διαφορετικά. Έγινε από 5 έως 7-8 συναδέλφους αγρότες, οι οποίοι ήταν παλαβοί και δεν δίστασαν, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν είχαν ούτε πολιτικό κόστος ούτε τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν να κάνουν μια αγορά, να παραμερίσουμε πέρα τους μεσάζοντες για να δώσουμε απευθείας τα προϊόντα. Βέβαια αυτό δεν συνέχισε ποτέ. Είμαστε στον έκτο χρόνο λειτουργίας, πειραματικής λειτουργίας, πιλωτικής, θέλετε. Ό,τι θέλετε γίνεται στην Ελλάδα. Ούτε γραμμές έχουμε κάτω. Δήμος, δημοτική αγροτική αγορά. Θα σας δώσω χώρο, θα σας κάνω ότι μια ταμπέλα δεν υπάρχει. Ότι γίνεται τουλάχιστον η αγορά αυτή, πώς θέλει να την πει. Μην κατηγοράμε μόνο τους δημάρχους και να κατηγορήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Και οι ίδιοι αυτοί που είναι εκεί μέσα οι αγρότες δεν θέλουν να, θέλουν να λειτουργεί άναρχα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάλουν ένα μεροκάματο. Τους καταλαβαίνω από τη μία, αλλά από την άλλη, για να είσαι αξιόπιστος απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, πρέπει να δείξεις διαφορετικό πρόσωπο. Σίγουρα γίνονται κάποιες παρανομίες, παντού γίνονται παρανομίες. Αυτά τα λύνουν οι αγρότες μεταξύ τους και όχι καμία υπηρεσία. Δεν μπορεί ο κάθε Έλληνας να έχει δίπλα από ένα χωροφύλακα να του λέει ο νόμος είναι αυτό, ο νόμος που βλέπει αυτό και ο νόμος ο άλλος. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάτσουμε κάτω και να πούμε ότι αυτή η αγορά πρέπει να λειτουργήσει έτσι και να είναι παράδειγμα προς τους συμπολίτες μας εδώ. Και αν θυμάμαι και θυμάστε και εσείς πάρα πολλά, γιατί βοηθήσατε αρκετά, ήταν ένα πολύ μεγάλο διαφημιστικό τρίκ το οποίο έπαιξε σε όλη την Ελλάδα και διαφημιστική πρέβεζα και μέσα από το σταθμό σας. Εδώ έχει παιχτεί πάρα πολύ. Σε συνδυασμό με τον τουρισμό θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο εμάς στον πρωτογενή τομέα, αλλά ταυτόχρονα και στην τοπική οικονομία. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί η πολιτική με ομικρόν γιώτα και η πολιτική με ήττα δεν θέλουν να λειτουργήσει, γιατί είναι ένα πλέγμα μεγάλο σε μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλάω για την τοπική οικονομία. Η δικιά μου πρόταση είναι ακόμα και συνεργασία με μαγαζιά τα οποία της πόλης μας και να κάνουμε προσφορές όπως κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες πλέον. Δηλαδή οι μανάβδες δεν είναι αντίπαλοι μας, που είχε δημιουργηθεί ένα θέμα και νόμιζε ο κόσμος ότι υπάρχει αντιπαλότητα. Ίσα-ίσα λέμε καλημέρα, συνεργαζόμαστε, ακόμα ψωνίζουν από εμάς μέσω των συνεταιρισμών. Υπήρχε όμως αυτή η συνεννοησία μεταξύ σας, γιατί δεν ήταν μόνο δηλαδή πολιτική, υπήρχε και μία. Μα το πρόβλημα, κύριε Τσάτη, δεν είναι εκεί και το κατάλαβα και οι μανάδες. Το πρόβλημα δεν είναι ένα μεταξύ μας ότι ο ένας παίρνει το μεροκάματο του άλλου. Το πρόβλημα είναι ότι ο μεγάλος τρώει το φαγητό των μικρών. Έτσι, για να γίνουμε κι εμείς αντίπαλοι, σοβαροί αντίπαλοι μάλλον, απέναντι σε αυτό το κατεστημένο, χρειάζεται συνεργασία. Δυστυχώς. Εγώ λέω ακόμα και στους μανάβηδες, με τα προϊόντα που παράγουμε εδώ στην περιοχή, να βγάζουμε προσφορές συγκεκριμένες κάποιες μέρες όπως κάνουν μεγάλες αλυσίδες. Είτε λέγεται κρέας αυτό, είτε λέγεται ψάρι, είτε λέγεται κυπευτικό, είτε λέγεται φρούτο. Εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι οι συμπολίτες που μένουμε σε αυτή την πόλη και να δημιουργήσουμε μια καλή αγορά, να βοηθήσουμε και τους συντοπίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτό θα γίνει, κύριε Μίχο, θα σας βγάλω τώρα μια είδηση που δεν την ξέρει κανένας. Είναι ότι ήδη έχω μιλήσει με το επιμελητήριο και τον κύριο Μπούρη. Η Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει παίξει το θέμα του τμήματος, του αγροτικού τμήματος στο επιμελητήριο. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη. Η Λάρισα έχει ήδη τμήμα, η Καλαμάτα έχει ήδη τμήμα σε αγροτικό επιμελητήριο. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να γίνει ένα τμήμα αγροτικό. Εγώ θέλω τους αγρότες ισάξια μέλη με τους υπόλοιπους του επιμελητήριου, γιατί όπως προανέφερα προηγουμένως, ο αγρότης δεν είναι αγρότης, είναι επιχειρηματίας. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το τμήμα του αγροτικού επιμελητήριου μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Τόσο σε αυτό που σας είπα, είδατε αυτή τη συμπρία, γι' αυτό το γεφύρωσα με το επιμελητήριο. Δηλαδή, η δυνατότητα που έχουν οι τοπικές κοινωνίες λύνονται και μέσα από το επιμελητήριο, αλλά και σύμφωνα με τους όρους της τοπικής αγοράς. Έχουμε μια ιδιομορφία σαν πόλη, η άρτα είναι διαφορετική, τα γιάννα διαφορετικά. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε αναμεταξύ μας. Αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και από τα 4 επιμελητήρια στην Ήπειρο μια στρατηγική
και για τον πρωτογενή τομέα και για τους υπόλοιπους κλάδους του επιμελητηρίου. Δεν είναι μόνο η μεταποίηση στο επιμελητήριο, δεν είναι μόνο το εμπόριο στο επιμελητήριο, είναι και ο πρωτογενής τομέας πλέον. Mm-hmm. Οι φίλοι μας εξ Ανατολάς που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή και τα διάφορα προβλήματα έχουν εδώ και 50 ή 60 χρόνια. Έχω επισκεφθεί αγροτικό επιμελητήριο, είναι διαφορετικός φορέας από τα δικά μας. Βέβαια, είχα ζητήσει το 2010 εγώ κάποτε να γίνω αγροτικά επιμελητήρια. Είναι πάρα πράγμα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να γίνει ένας φορέας καινούριος. Και άμα θέλετε να σας πω κιόλας, δεν χρειάζεται. Αν υπάρχει τμήμα στο κάθε επιμελητήριο μέσα αγροτικό με έδρα, είναι πολύ διαφορετικό. Ωραία. Άρα, η πρόταση με τον κύριο Μπούρη έχουν γίνει ήδη δύο συζητήσεις. Σας το λέω τώρα, δεν το ξέρει κανένας. Ευελπιστώ να ακούνε οι αγρότες μέσω του ραδιοφώνου σας και να προσέλθουν σιγά σιγά για να, αν το ανακοινώσει και πάρει και παρθεί και απόφαση, δεν ξέρω, σίγουρα θα πάρει μια απόφαση τέτοια, να το ανακοινώσουμε, να πούμε ότι γίνεται ένα αγροτικό τμήμα στην αρχή για ενημερωτικό χαρακτήρα, για παρουσιάσεις, για ενημερώσεις, για ημερίδες, και από εκεί και πέρα στρατηγικά όλοι μαζί πλέον να διαμορφώσουμε την τοπική κοινωνία και την πόλη μας και την Ηπειρώ μας που την αγαπάμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, να κάνουμε έτσι και μία μικρή αναφορά στο φορολογικό, το ασφαλιστικό, όλα αυτά που... όσον αφορά στους αγρότες, βέβαια. Αυτή είναι λοιπόν, εσείς το είπατε, αυτή είναι η βοήθεια του κράτους. Το κράτος το ίδιο θέλει να μας σκοτώσει, μας τιμωρεί. Γιατί μας τιμωρεί? Γιατί πάλι ήμασταν οργάνωτοι, φταίμε και εμείς αυτό το πράγμα, έτσι, δεν το συζητάμε καν. Αλλά από εκεί και πέρα ταυτόχρονα, όταν βλέπεις ότι δεν παράγεις τίποτα και φορολογίες και μάλιστα προεισπράττεις, δηλαδή και εσείς το ίδιο πρόβλημα είχατε και εμείς το ίδιο. Εγώ τώρα, ας πούμε, καλλιεργώ λιμόνια, κάποιος καλλιεργεί ντομάτα, ξέρει ότι φέτος, ας πούμε, θα οικονομήσει 10.000. Όχι. Βάλτε όμως ένα παράγοντα, ούτε εσείς ξέρετε αν θα βγάλετε 10.000, έτσι. Βάλτε όμως και ένα παράγοντα, ας πούμε, καιρού, έτσι, και συνθήκες. Εμείς δεν μπορούμε να τα βάλουμε τον καιρό. Σήμερα δουλεύουμε, αύριο δεν ξέρουμε αν θα δουλέψουμε. Ναι. Μπορεί να χιονίσει, μπορεί να ρίξει, γαλάζει. Αυτά δεν προβλέπονται ούτε στην αποζημίωση της καλλιέργειας. Mm-hmm. Δηλαδή η ακαρπία σου λέει έριξε, χαλάζει, χάλασαν τα εισπυροδοτητή, αποζημιώνω. Αν κάνει μια παγωνιά και καούν τα μπουμπούκια, τα οποία είναι λεμόνια ή πορτοκάλια ή ντομάτα ή οτιδήποτε, το άνθος, δεν σε αποζημιώνει. Δηλαδή είναι πράγματα τραγικά σε αυτή τη χώρα. Μόνο λέμε βάζουμε φόρους γιατί μας το επιβάλλουν. Κάποιοι μας επιβάλλουν κάποια χρήματα. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει στρατηγική κυβέρνηση. Αλλιώς ανέβηκε στην εξουσία, αλλιώς βρέθηκε. Και αυτά που είναι να κάνει δεν πρόκειται να τα κάνει, γιατί δεν ξέρει να τα κάνει. Κάνει όχι σφάλματα, τραγικά λάθη. Δηλαδή, ένα πράγμα θα σας πω και στο ασφαλιστικό, κανένας αγρότης και κανένας μικρομεσαίος και μεγάλος αγρότης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει ούτε ασφαλιστικά ούτε φορολογικά. Έχουν εμπλέξει. Ήδη υπάρχουν οι πληστηριασμοί οι οποίοι φοβούνται οι αγρότες γιατί είναι χρεωμένοι σαφώς. Και υπάρχουν διάφορα βοηθήματα όπως αυτό με την Αγροτική Τράπεζα και τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ίσως βοηθήσει μερικούς. Δεν μπορούν όλοι, ούτε μπορούν να μετέχουν στον κατσέλι. Ο πρωτογενής τομέας ιδιαίτερα είναι ένας κλάδος ο οποίος ταΐζει και συμβάλλει πρώτος. Γι' αυτό λέγεται και πρωτογενής. Είναι ο πρώτος που συμβάλλει σε μια οικονομία. Mm-hmm. Άρα πρέπει να τον βοηθήσουμε, τουλάχιστον, και δεν λέω για μένα, έτσι, εγώ θα κάνω καλύτερη πρόταση. Τα νέα τα παιδιά που μπαίνουν στην εξανατολάς χώρα, η οποία πάλι, ας πούμε, ανησυχούμε και κάνουμε, να είστε σίγουροι ότι για 5-6 χρόνια δεν πληρώνουν φόρο. Το πιστεύετε αυτό? Δηλαδή τα νέα τα παιδιά, δεν λέω για μένα προσωπικά ή για κάποιους της ηλικίας μου ή κάποιους μεγάλους, τουλάχιστον τα νέα τα παιδιά που μπαίνουν, θέλεις να βάλεις νέους αγρότες? Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή είναι η πολιτική. Βάζεις νέους αγρότες. Όταν βάλεις νέους αγρότες και τους πεις, ναι, ωραία, σε στηρίζω, σου δίνω χρήματα να γίνεις αγρότης, να παράξεις, δεν σε φορολογώ, αλλά στην εξαετία θα αρχίσουμε να φορολογήσει όπως φορολογούνται οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου. Αυτό το δέχομαι. Το αφήνει ένα περιθώριο τέλος πάντων να κάνει την επιχείρησή του και μετά να. Μα πρέπει να διαμορφώσει τη δουλειά του, κύριε Τσάντη, κύριε Μίχο. Αυτή είναι η αγροτική πολιτική την οποία εφαρμόζουν εδώ και χρόνια και στην Ευρώπη και οι φίλοι μας εξ Ανατολάς που τους έχουμε για την υποτένιση. Εγώ νομίζω ότι μας χτυπάνε στα ίσια, τουλάχιστον στην παραγωγή έχουν περισσότεροι, γιατί είναι μεγαλύτερο κράτος, αλλά από εκεί πέρα και η στρατηγική και η πολιτική τους είναι πολύ πιο καλύτερα από τη δικιά μας. Εδώ είναι όλοι οι ίδιοι, όλοι ίσοι, σου λέει βαριέσαι και τελείωσε. Κύριε Ραβανέ, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.